Τουριστικά ακίνητα προς εκμίσθωση στο φανάρι Κομωτινής βγάζει το επόμενο διάστημα η εταιρεία ακινήτων Δημοσίου ΕΤΑΔ. Ο λόγος για το κάμπινγκ στο φανάρι αλλά και για τρεις θέσεις για τοποθέτηση καντίνων και ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων. Πρόκειται για τρεις θέσεις εμβαδού 590 τετραγωνικά μέτρα έκαστη για τοποθέτηση τροχύλα της καντίνας με την αντίστοιχη θέση επί του Αιγαίου αλλού εμβαδού 500 τετραγωνικών μέτρων για ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ, οι διαγωνισμοί που θα τρέξουν το αμέσως επόμενο διάστημα αφορούν τη μίσθωση τόσο των προαναφερθέντων θέσεων, όσο και του κάμπινγκ στο Φανάρι, σε μια παράθαλάσσια περιοχή που το καλοκαίρι συγκεντρώνει τουρίστες τόσο από τις γύρω περιοχές όσο και από τα Βαλκάνια. Και οι δύο διαγωνισμοί θα είναι ανοιχτού τύπου. Όπως αναφέρεται στα πληροφοριακά στοιχεία, το κάμπινγκ που είναι χτισμένο σε μια καταπράσινη έκταση 56 τρεμάτων βρίσκεται μπροστά στην παραλία, η οποία το 2021 για έκτη συνεχόμενη χρονιά βραβεύτηκε με γαλάζια σημαία, καθώς και δίπλα στη λιμνοθάλασσα Ξηρολίμνη. Η ευρύτερη περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών Natura. Στη μονάδα λειτουργεί εστιατόριο, καφέ μπαρ, χώροι πλυντηρίων, καταστήματα, ιατρείο και χώροι αποθήκευσης. Το κάμπινγκ προσφέρεται για τη δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού και η χωρητικότητά του εξυπηρετεί 540 άτομα. Περιλαμβάνει κτίσματα συνολικής δομημένης επιφάνειας 1.281,78 τετραγωνικά μέτρα. Στόχος είναι το κάμπινγκ Φαναρίου να αποτελέσει πόλο έλξης εγχώριων αλλά και ξένων επισκεπτών και φίλων του κατασκηνωτικού τουρισμού. Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό υλικό, η ΕΤΑΔ έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια σειρά στοχευμένων εργασιών και παρεμβάσεων ανακαίνησης και εξυγχρονισμού του κάμπινγκ, αξιοποιώντας χρηματοδοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ. Τόσο οι προσφερόμενες θέσεις όσο και το κάμπινγκ που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Φαναρίου Αρρωγής είναι ελεύθερα. Η πρόσκληση απευθύνεται σε δύο κατηγορίες ενδιαφερομένων. Πρώτον, σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε ακίνητα όμορα των συγκεκριμένων ακινήτων και επιθυμούν να εκμισθώσουν τα όμορα τμήματα αυτών. Δεύτερον, σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τμήματα ή σε τμήματα συγκεκριμένων ακινήτων τα οποία δεν θα εκμισθώσουν σε ενδιαφερομένους της πρώτης κατηγορίας. Σημειώνεται πως κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για περισσότερα του ενός τμήματα. Η ΕΤΑΔ κατά προτεραιότητα θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης με τους ενδιαφερομένους της πρώτης κατηγορίας. Σε δεύτερη φάση, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρώτης κατηγορίας, η ΕΤΑΔ θα προχωρήσει σε συμβάσεις μίσθωσης με τους υπόλοιπους ενδιαφερομένους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων από την πρώτη κατηγορία ενδιαφερομένων ορίζεται 25 Μαΐου του 2022. Αντίστοιχα, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων για τη δεύτερη κατηγορία ενδιαφερομένων ορίζεται η 15η Ιουνίου του 2022.